Φοβάστε στη Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Τσίπρας, όντας ένας δεινός παίκτης της πολιτικής και της επικοινωνίας, θα καταφέρει να μοιράσει ένα γενναιόδωρο σε εισαγωγικά κοινωνικό μέρισμα από τους φόρους που πληρώνουμε, να καλύψει τις περικοπές της συντάξης αν γίνουν σταδιακά, άρα οι συνταξιούχοι να δουν αυξήσεις το Δεκέμβριο στα ATM για τις συντάξεις του Ιανουαρίου και ενδεχομένως να πάει σε εκλογές κατηγορώντας εσάς ότι, ας το πούμε, δεν το θέλατε αυτό, ότι μιλούσατε για την τήρηση των δεσμεύσεων και ότι τελικά θα σκάσουν όλες αυτές οι παρενέργειες αυτής της κίνησης, δηλαδή των παροχών, των προσλήψεων, στα χέρια σας και θα σας κατηγορούν μετά και για ακόμη κάτι, δηλαδή ότι εσείς πάτε τώρα να μας ξαναβάλλετε στα μνημόνια ενώ εμείς σας βγάλαμε. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ αυτό δεν το φοβάμαι, αντιθέτως το ελπίζω και το εύχομαι. Μακάρι να μην κόψει τις συντάξεις των ανθρώπων, μακάρι να ελαφρύνει τα βάρη που έχουν τσακίσει τους πολίτες. Άλλο είπα, όλοι θέλουμε να μην τις κόψει. Φοβάστε όμως ότι οι αθρώες παροχές θα εκτινάξουν τα spread και θα σκάσει σε εσάς η καυτή πατάτα μετά, όταν θα τελειώνει το μαξιλάρι? Φοβάμαι ότι μια πολιτική διανομής, η οποία δεν συνοδεύεται και από μια πολιτική ανάπτυξη, είναι καταδικασμένη να οδηγήσει σε πρόβλημα. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ η μη περικοπή των συντάξεων και η οποιαδήποτε ελάφρυνση να συνοδεύεται και από ένα σχέδιο παραγωγής νέου εθνικού πλούτου. Διότι χωρίς το νέο πλούτο δεν μπορούμε να βουλώσουμε τις τρύπες που έχουμε ανοίξει. Εκεί λοιπόν παίζεται το παιχνίδι. Και η Νέα Δημοκρατία, όπως το ξέρετε, έχει ταχθεί ολόκληρη κατά της περικοπής, την καταψήφισε και ζήτησε και με νόμο να καταργηθεί. Επομένως θα στηρίξει οπωσδήποτε τη μη περικοπή. Με μια ουσιαστική διαφορά, ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή την πρότασή της περί μη περικοπής την συνοδεύει από ένα πακέτο μέτρων τα οποία διασφαλίζουν ότι θα πάρει μπρος ξανά η οικονομία. Εκεί παίζεται το παιχνίδι, διότι αν πρόκειται να μοιράσουμε από τα υπερπλεονάσματα που έχουν οδηγήσει την αγορά σε ασφυξία, τότε δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο όπου δαγκώνουμε την ουρά μας και γυρίζουμε γύρω-γύρω. Αυτό το προσανατολισμό προς την παραγωγικότητα δεν δείχνει η κυβέρνηση να τον έχει ενστερνιστεί. Και άρα έχουμε εδώ ένα πρόβλημα. Επομένως υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος τον οποίο μνημονεύσατε, εάν τα πράγματα σταματήσουν εδώ που είμαστε, να έχουμε μια αντιμετώπιση από τις αγορές η οποία δεν είναι εκείνη που θα θέλαμε. Σημειώνω, επειδή ακούω συχνά να μιλάμε για μνημόνια, αν μπήκαμε, αν βγήκαμε, η πραγματική έξοδος από το μνημόνιο θα είναι την ώρα που η χώρα θα μπορεί να δανείζεται από τις αγορές με ένα επιτόκιο ίδιο με των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Εμείς αυτή την ώρα δυστυχώς είμαστε ακόμα πολύ ψηλά, στο 4,5%, και σημειώστε ότι είμαστε τόσο ψηλά ενώ ουσιαστικά οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες για το επόμενο διάστημα είναι διασφαλισμένες. Η Δημοκρατία, όπως το ξέρετε, έχει εκπονήσει ένα πολύ λεπτομερές πρόγραμμα, το οποίο έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και σε συγκεκριμένα στάδια. Η όλη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας είναι ακριβώς να μπορέσει να βάλει την οικονομία μπροστά. Εάν η οικονομία δεν μπει μπροστά, η χώρα θα βουλιάξει. Επομένως, είναι μονόδρομος αυτή η επιλογή. Πώς θα μπει μπροστά με τέτοιες συνθήκες. Νομίζω ότι μπορεί, κοιτάξτε, έχουμε δει και χειρότερα στο παρελθόν, πιστεύω ότι μπορεί να μπει, δεν υπάρχει νομοτέλεια στην καταστροφή, υπάρχει ένα καμπανάκι το οποίο χτυπάει και το οποίο μας προειδοποιεί ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, από εκεί και πέρα θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε τη συμφορά.